Επιτροπή Παιδείας, όπου πάλι, Κωνσταντίνα, είχαμε περιπέτειες. Είχαμε καταγγελίες για τον βουλευτή, τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Τι έγινε? Ακριβώς, Χρήστο. Είχαμε νέες εντάσεις στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής με επίκεντρο τον βουλευτή του ΕΛΑΜ, τον κύριο Θεμιστοκλέους, καθώς συζητούσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορα σχολεία στην Κύπρο. Έχει προηγηθεί και μια περιοδία της Επιτροπής σε διάφορα σχολεία. Έχουν αναφερθεί συγκεκριμένα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον κάτω πύργο που περνούν μέσω των κατεχομένων για να φτάσουν στη Λευκωσία, με τους αρμόδιους να λένε ότι είναι με δική τους ευθύνη που παίρνουν τα παιδιά από τα κατεχόμενα, με τον κύριο Θεμιστοκλέους να αφήνει υπονοούμενα για τους κατοίκους και χαρακτηρισμούς, τόσο για τα μέλη της Επιτροπής όσο και για τους καλεσμένους. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Παύλος Μιλωνάς, έχει πει ότι παρουσιάζεται μια παράδεκτη συμπεριφορά, διέκοψε συνεχώς την συζήτηση, ενώ θα γίνει καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας και αν δεν λυθεί αυτή η όλη η ένταση που δημιουργείται κάθε φορά που συνεδριάζει η Επιτροπή, αν δεν λυθεί, τότε η Επιτροπή Παιδείας δεν θα συνεδριάσει ξανά. Μάλιστα. Προτείνω ωστόσο να παρακολουθήσουμε την δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Παιδείας. Πάμε να δούμε τη δήλωση. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου και προτίθεμαι βεβαίως να προχωρήσω σε καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας και στην Πρόεδρο της Επιτροπής, αλλά και δημοσίως, για την απαράδεκτη συμπεριφορά του βουλευτή του ΕΛΑΜ, του κ. Θεμιστοκλέους, για άλλη μια φορά στην Επιτροπή, διακόπτοντας, χωρίς να ζητάω λόγο, καταστρατηγώντας κάθε έννοια κανονισμού και σεβασμού και προς το Προεδρείο αλλά και προς τους αδέρφους του. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι αποκάλεσε με απαράδεκτο χαρακτηρισμό την προσπάθεια της Επιτροπής να καταγράψει όλα αυτά τα προβλήματα. Μίλησε απρεπώς σε φιλοξενούμενο, υπονώντας αυτά που σας ανέφερε πριν από λίγο ο κ. Συστοφίδης. Εν πάση περιπτώσει, προκαλεί συνεχώς προβλήματα στην λειτουργία της Επιτροπής. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση ούτε να κάνω τον δικαστή ούτε τον αστυνομικό του κ. Θεμιστοκλέους. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του και την ανάγκη όλων μας να αναδεικνύουμε τις προσωπικότητες μας, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν να απασχολούν την Επιτροπή. Είναι άλλες ειδικότητες και επιστήμιες που μπορούν να ασχοληθούν. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε και έχω τη διάθεση, εάν δεν λυθεί το πρόβλημα, με οποιοδήποτε τρόπο να αποφασίσει η σοφία της Επιτροπής Διοντολογίας και της Ολομέλειας της Βουλής, να μην συνεδριάζει καν, τουλάχιστον από την Προεδρία μου, η Επιτροπή Παιδείας. Εάν αυτό είναι ο στόχος του κ. Θεμιστοκλέους, μπορώ να σας πω ότι το έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένταση, προβλήματα και δυσλειτουργία στην Επιτροπή Παιδείας και Βολισμού. Δεν μπορούν τα παιδιά, οι μαθητές και τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης να υποσκάπτονται με αυτούς τους απαράδεκτους τρόπους, διότι είμαστε στη Βουλή για να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και όχι για να δημιουργούμε παραστάσεις θεατρικών έργων προστέψη του φιλοθεάμενου σκηνού, είτε για την ανάδειξη των όποιων προβλημάτων έχουμε όλοι μας από την προφανώς παιδική μας ηλικία ή άλλες ανησυχίες και ανασφάλειες που αισθανόμαστε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω διάθεση ούτε το ψυχολόγο να κάνω, ούτε τον δικαστή, ούτε τον αστυνομό. Η Βουλή και ο λαός σας μας κρίνει όλους. Ο κύριος Θεμιστοκλέους προέβη σε έναν απαράδεκτον υπονοούμενο για τους κατοίκους του πύργου, κακίζοντας την επιλογή ανάγκης που κάνουν οι άνθρωποι να διακινούνται, να έρχονται στη Λευκωσία μέσω κατεχομένων, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά ως, να μην πω προδοτική, αλλά απαράδεκτη αυτήν τη συμπεριφορά τους. Και ταυτόχρονα ο κύριος Θεμιστοκλέους για ακόμα μια φορά επαρεκτράπει, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς τόσο για την Επιτροπή όσον και για μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Πρέπει να γίνει κάτι που θα δώσει συνολικά λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτές τις συμπεριφορές πραγματικά. Πολύ αιχμηρός λοιπόν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο Παύλος Μιλωνάς, σε σχέση με το